σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Φίλες και φίλοι της Λιγκαδοσιδάκης, σας καλωσορίζουμε από το κλειστό της 10 για μια μαγνητοσκοπημένη αυτή τη φορά μετάδοση. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Salonics και μάλλον για τρεις πουλιούς. Είναι έκτομα τώρα, έχει ξεκινήσει ως βασικός. Ειδωτώνεται ο κυπαπτόγρο από τον πάγκο, τον δείχνει το respect, ενώ 0-3 λοιπόν για τους Salonics. Μάλλον τώρα έχουμε την κατοχή, μια άμυνα. Μάλλον πάει στην γωνία. Προβάσιν γέμπερ της Μπάλοξ για τρεις. Καράκος είναι άσοχος, δεν μπορεί να απαντήσει. Ψηλά από τον Ράδο Ζάκα θα καταπάρει το κρυπτό λιμπάουν. Πρώτος σκόρερς το μάλλον έχει στενήσει στο πόδι σε τρία παιχνίδια. Έχει μέσα αυτή την μπάλα στο καλάθι. Είναι άσοχος όμως ο Γκρινολούδης. Νάστορα, νούμερο 40, λάθος έκλεψε ο πρωταθλητής των Salonics. Μεγάλη πάσα deflection, δεν κατάφερε σε πρώτη φάση να πάρει το παιχνίδιο παίκτης των Salonics. Θα το ξανατροφοδοτήσει για τρεις και να μην δράσει. Είναι άστοχος, θα μην δείξει το rebound και δύο κανατός. Υπάρχει και πάνε κλαμπ εδώ πέρα στα δεξιά. Τον Άσο. 0-3 λοιπόν, έχει ξεκινήσει αρκετά δυναμικά το παιχνίδι. Τον Άσο το νούμερο 40, η μπάλα. Αυτός είναι για τους Νίκς, έχει το πρώτο φάουλ στην πλευρά αυτών. Αυτή είναι για τους αντιπάλους του Μπάλοξ, τεχνικά γεβεντούχοι απόψε. Μια προσπίση του Γιαννίδης. Μέσα ξαναπήρες ο Γιαννίδης από τον Γιονάνο το νούμερο 40. Φάουλ και πάλι. Και είναι για δύο βολές. Έπεισε λίγο ο ρυθμός του παιχνιδιού. Θετικό rebound όμως και καλά αυτή είναι το Παπαδωράτο, ο οποίος κάνει δουλειά. 2-3. Ανανέωσε το δύο χαμένες βολές. Δείτε και καφέ εδώ πέρα στο μπαρ, γίνονται πράγματα και θαύματα πίσω μας. Τελειώσει. Μονόπουλος τώρα, Λουγάς. Λουγάς. Και παραμένει να προσπάρει τώρα ο Μονόπουλος, πάει μέχρι μέσα στο τέλειο της τελή. Δεν έχει και δύο φαουλ, βάζει όμως το καλάθι ο Λουγάς. Και δύο μας ερωτήματα από τον, από την εξέντρα. Πάρα πολύ ψηλά βίδυξη τώρα και στην άμυνα για να αποκρίξει τον ενδεχόμενο να σκυλίνει τα αφήσει το καλάθι την μπάλα. Αν το δεν συνέβη, 4 όλα λοιπόν στο πρώτο δίλεπτο. Ο Γιονόπουλος έχει παίξει σφύριγμα φάουλ που έχει λυθεί στον ομάδο του Ράντο. Είναι σημαντικό επαναφορά για τους Salonics. Ωραία πάσα και με τη μία είναι άστομος ο Γιονόπουλος που είχε να βγει μια εντυπωσιακή φάση. Εδώ παίρνει το rebound. Είναι μεγάλη και αυτή η πάσα δεν θα περάσει στον παίκτη σε πρώτη φάση, σε δεύτερη θα περάσει τον ίδιο. Τώρα φτάνουμε τώρα από το βήχα εδώ πέρα. Πειράζει. Συγκρατούμε την ψυχραιμία μας όπως συγκρατεί την μπάλα και εκτελεί στο Χιονίδης. Είναι άστοχος όλος fairball, αμυντικό rebound. Τελειώς. Δεν πέρασε από τον Κιδωνάς στην πρώτη φάση. Την πρώτη φάση. Την κομιτάς. Για τρίτο πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος αμυντικό rebound τον Βοσοράτο. Φύγε λέει στον Ιωάννη τον νούμερο 40, δίνει την μπάλα μέχρι μέσα τη σερβίρη. Αυτός είναι άστοχος ο σερβιτόρος του έπεσε δίσκος αμυντικό rebound. Πέφτει κάτω όπα. Στον πάγκο τον Μπάλοξ. Δεν νιώθει MVP λέει και αυτό το πρόβλημα. Στην εξέντρα τον Νομίξ. Για να μην τα πράγματι δεν νιώθει, σηκώνεται άνιωθος. 4-5 λοιπόν το σκόρ, αν ήταν 2 ρομαντικά. Συλλός τώρα το Salonics κατεβάζει την μπάλα. Παίζει για μια διαφορετική σεζόν για τις τεχνικά και φιλοξενούμενες στο Πόψε, καθώς στην development εκεί πέρα που υπήρχαν συζητήσεις για το μήπως πάνε στην Elite. Salonics ως brand name δεν θα πάνε στην Elite. Βασικοί παίκτες αυτών είναι στην Elite, έχουν δηλαδή μόλις της Street Elite με το όνομα της κατηγορίας, το όνομα της ομάδας. Δεύτερο φάουλ τώρα για τους Άλλοξ και η επαναφορά είναι για τους υπαλλήλους.
συγκεκριμένα στην επαναφορά. 14 δευτερόλεπτα για αυτόν και την ομάδα του. Ξενόπλου ζητάει, όπως και ο Λιούκας, ο οποίος θα πάρει. Ξενόπλου εξακολουθεί να ζητάει, θέλει να αποστάρει τον Παπαφερόντα. Ένα ενδιαφέρον ματσάπ έχει διπλώσει άμυνα πάνω του Βούλιος. Λιούκας και πάλι στα 8 δευτερόλεπτα στέκεται απέναντι σε δύο παίκτες του Σπύρια Παραμάζωμα. Είναι άλλο από το μυθικό rebound. Καραγκός. Έτσι με την γωνία ξαναπήρε από τον Φλωράτο για τρεις από την κορυφή, μαρκαρισμένο με τα μπλό. Είναι άσχημα στην κόρη μπάτζα από μηχανή και όσο από δύο παίξει και κερδίσει το φάουλ. Τι θα εκτελέσει πολλές του γειτονάς. Και όχι. Έχει χαμηλά το φάουλ τελικά. Λέει τον Μπούλιο, ο οποίος πάει να κλέψει, συγκρατεί την μπάλα, πέφτει κάτω κι αυτός. Ο αντιπαλός του Σίμινα, στο φάση, μπάλες περάσει εκτός και... Δεν δούμε για ποιον είναι. Άστρη μπάλα λέει ο ρεφ. Η μπάλα είναι πορτοκάλι, πολύ αστείο. Συνεχίζουμε όλοι τους δες μας και την αναμέτρηση. Μπήκε στην επαναφορά. Έχουμε πολλά ups and downs όσον αφορά το ρυθμό. Λούκας πήρε έπειτα από την επαναφορά για μία ακόμα φορά. Ο Μενόπουλος δίνει το screen. Ο Μεγαλούδης τώρα στο 3 είναι άστοχος ο Κερμιδάς, αμυντικό τελικά rebound. Τέλος ανάμεσα από 2 έπαιρνε την πάσα τώρα στο Θεμίδης μέχρι μέσα. Απέναντι στο Λιούκα, πολύ σκληρή μάχη για ένα αέρια. Δεν πήρε το φάουλ στο Θεμίδης, δεν έβαλε ούτε το καλάθι. Τελειώς. Τελειώς ο Λιούκας τώρα. Έπαιρνε την πάσα, λέγεται ότι την βρήκε σε παίκτη που ενδεχομένως θα μην ήταν αυτό γραφτό. Την βάλε να πάει σε τόσο εξής βάση, το Παξενόπουλο. Ποιος έχει γυρίσει από δύο, έπαιρνε την πάση στο Λιούκα, ο οποίος έχασε για να δείξει στο μέσα. Εδώ μας τώρα. Μας την δίνω, κρούει το καθώς πέφτει κάτω, σηκώνεται. Το μένει με το Παξενόπουλο. Όλα καλά, αν είναι μέσα κόμπηκε από τον Παξενόπουλο. Σόλωνας, το νούμερο 40. Για μεταφορά λοιπόν, μας Θεμίδη στέκεται και εκτελεί και είναι έστοχος. 6-5 μπροστά η μπαλόξ. Μάλλον σου μου ακούγεται λίγο σαν όνομα για σπρέι. Δεν ξέρω τι να είναι. Πολύ πιθανό και να μιλάς παρόλα αυτά. Κάρισε το κέντρο στο 14 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα, παραλίγο. Όχι καλά, στο φάουλ. Βήματα θα λέγει. Υπάρχει αλλαγή. Πρώτη αλλαγή για τη βραδιά είναι για τους αλόξους. Αλλάχης θα περάσει εντός και θα επαναφέρει κιόλας. Ποιος μας έκανε και κάποιες δηλώσεις μαζί με τον Παπαφαράτο. Αρχίζεις περνάει στον πάγκο. Να μην πάσει τώρα καλό πάση James και έτσι θα πετάξει μπάλα στο γαλάζι πανέκι και είναι άστοχος αμυντικό ριμπάνω του Λιούκα. Λιούκας θέλει να τρέξει απέναντι στο κοντονά στον τέλο 40, στήριγμα. Βίκη το καλάθι δεν μετράει όμως από τον Λιούκα. Σήμερα με το ρεφ. Σήμερα είναι λίγο κρύα. Δεν ακούγεται και πολύ. Στην επαναφορά, Ξεβαλόπουλος. Είδα την αμυντά, ο Λιούτας τώρα θα σταθεί, θα εκτελέσει από την γραμμή των 6.75, το έβαλε! Έχει περάσει το πρώτο πεντάλεπτο. 45 μήνες. Λιούτας εμπνέει μήνες από την εξέδρα. Λονάτος τώρα μέχρι μέσα είναι έστοχος. Υπάρχει το καλάθι, γίνοντας το τέλος με το Σοφιανίδη. Ποιος έδωσε την πασά, 8 όλα. Λιούτας. Παίκτες του Μαζιό Παπαφεράτος. Πούλιος τώρα. Ποιος παίκτος για τον Τσεβανόπλο και επιστρέφει την μπάλα απέναντι σε δύο παίκτες. Έχει βάλει πλάτη αυτός, έχει κλειστεί. Πάμε χαμηλά. Έχει κερδίσει τον Παπαφεράτο. Ο Παπαφεράτος τώρα περνάει στον πάγκο. Πάγκο. Μέσα στο νούμερο 22, μονάς γάμα με την πρώτη φορά. Εδώ στην Κατρίς, Λούκας είναι το 8-11.
Στην Φιλίπ έπαιρνε στον Παπαδόπουλο που είναι άστοχος, αμυντικό rebound του Γκραμζά. Είμαστε Πούλιος τώρα, καλό πασινγκέι Μιούκας. Ήθελα να κατέβασε την μπάλα. Στον Παπαδόπουλος, στα 12 δευτερόλεπτα στέγεται και εκτελεί. Δώσε το σούτ για κάποιον κομμάτι των μπάλας. Αναφερόμενος στον... Βασικά, λέγοντα τον μπαλάκι. Ενάς τώρα με το νούμερο 40 από την γωνία νούμερο 21. Στέγεται και εκτελεί, επένδυσε στον Παξεβανόπουλο και είναι έξω. 10-11, μια και μία με το παιχνίδι μέχρι στιγμής στα πρώτα 6,5 κανονιστικά λεπτά. Στο λεπτάτι ο Παξεβανόπουλος στο post μέρος δεύτερο απέναντι σε έναν παίκτη τώρα και το κερδίζει. Μαλάκι 10-13. Συγκεκριμένο μαδικά και από τις δύο πλευρές τώρα. Ένας το νούμερο 40 πάει μέχρι μέσα και από 3-4 παίκτες. Λούκας τελικά εκλέψε, έκανε μια ωραία τρίπλα αλλά έχασε την μπάλα, όχι την μπάλα τελικά, αλλά την κατοχή. Ένας. Αλλά δεν βγήκε εκτός, ήταν ήδη. Την έχασε δηλαδή, αλλά δεν βγήκε εκτός. Ένας στα 7 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα πέντε στο Παξελωνό που είναι άτομος. Αμυντικό rebound. Τον Άσης ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ. Γαλούδης είναι αυτός που έχει περάσει στον πάγκο. Λούκας τώρα ξεκινήσει ο Ρεξάντος και αυτό το παιχνίδι. Βάλει πλάτη, ο Παπαδόπουλος θέλει να προσφέρει και πάλι τον μπαλάκι αυτή τη φορά. Ξανά έχει έρθει δεύτερος παίκτης ως βοήθεια. Δεν γύρισε το φάουλ από αυτό. Από τον Βολονάκη, το φάουλ πάει στο καλάθι. Θα συζητήσουμε το παιχνίδι με τον Παπαδόπουλο. Μούσια σε φανέλα. Γνωστός από πριν από πέρυσι. Ζανίδης. Στην ίδια στιγμή ο Παπαδόπουλος είναι άστοχος, αμυντικό rebound ασιός. 2-15 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πούλιος. Θα ξεκινήσει ως βασικός. Παπαδόπουλος. Λούκας στραπάσα δεν θα βγει στη γωνία σε πρώτη φάση. Θα βγει σε δεύτερη σου για τρεις. Από εκεί είναι άστοχος όμως ο Γραμμουγκάς. Και το ρημπόκι πάλι από τον Τάσιο έκανε μια προσποίηση. Πούλιος. Λούκας. Και αυτός μια προσποίηση ξανά ελεύθερος στη γωνία θα πάρει. Αλλά δεν είναι ελεύθερος πια στα 7 δευτερόλεπτα. Στην Αμυντάς πάει μέχρι μέσα. 3 δευτερόλεπτα που πάλι στην μπάλα. Ενδεχομένως θα βρεσπάσει τώρα από τους Σαλονίκς. Και οι αλλαγές. Ο Παπαδόπουλος περνάει στον Άγιο Ζαχαριό που έχει περάσει εντός στη θέση του. Στο Θεσσαλονίκη. Στον Άσο. Στέλνει με χέρι στον Άγιο πάλι ο Σπυράκης ο οποίος έχει περάσει εντός για το τσιμπάλο. Ξέρει για τρεις. Άστοχος ο Καβονάς με το πρώτο 22. Αμυντικό rebound. Πρώτο του μετρήσιμο. Συστατικό. Στατιστικό. Το είπε το καλό λέω. Χαριόγλου. Ασιός. Λίγος από την κορυφή τώρα σου για τρεις, κοιτάει το καλάθι, τον προκαλεί το καλάθι, είναι άστοχος όμως. Τον άστο rebound. 1-16 για την νίκη της πρώτης περίοδου, συμπληρωμένα ομαδικά και δεν έχουν γίνει εδώ και αρκετή ώρα. Παόλο από την μία ούτε από την άλλη ομάδα, Σπυράκης είναι άστοχος, μέχρι στο Λιούκα, πολύ ψηλά πήγε ο δεύτερος επιθετικό rebound, Σπυράκης. Πήρε από τον Κοντονά. Αλλάξει τώρα, σου για τρεις, έχει βρεθεί ελεύθερος και δικαιώνεται ο Καρακός. 13-15. Τελευταίο λεπτό πια στην πρώτη περίοδο. Έχουμε πάθει λίγο μια ψύχωση με τον χρόνο. Η αλήθεια είναι στην μετάδοση. Λούκας στην συγκεκριμένη μέτρηση. Τρίπλα στα mind games με τον προσωπικό του αντίπαλο. Έχει διαλύσει το foul από τον. 21 λέει ρε με τον μπαλάκι, οκ. Δεν είναι τον Σοφιανίδη ο οποίος είχε πάει προτίσει πάνω του. Λίγο στις βολές. Έτσι ως την πρώτη. Πάμε Λιού! Όπως στη δεύτερη μην βγάζει τα λέει ρεύτες. Τις επίκτες που πάλι στον περιπάουν. Το τρίτο είναι αμυντικό τελικά. Τράγκης. Βάζε πάλι Σπυράκης σου για τρεις. Είναι έστοχος και πάλι έχει τον μπάλο στο back to back τρίποντας. Θέλουν μπροστά τους αστρούς. 16-15. Λούκας. Έχουν τις επιθέσεις εκτιμήσετε στην κάμερα αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την πρώτη περίοδο. Τάσιος. Σκύριο από τον Πούλιο Λούκας τώρα στην κορυφή. Τάσιος θα του δώσει το screen στα 10 δευτερόλεπτα. Έχει το screen από τον
Θεσσαλόπουλο. Ανέβη αυτό. Τριόγλου. Ένα φέκι μέσα. Στέκεται, εκτελεί δύο βολές στον εκτός του καλάθι ανέβαινε. Στην δεύτερη αμυντικό rebound με μπαλάκι 8 δευτερόλεπτα. Έχει μέσα από τη γωνία σου για 3 θα το πάρει. Buzzer beater, όχι. Έχει πολύ γλυκιά νότα αν έμπαινε αυτή η τρίποντη βόμβα. Γλυκιά τρίποντη νότα, γιατί όχι. Από τον Μιχαλίδη, αλλά δεν μπήκε 16 όλα στην απόλυτη ισορροπία όσον αφορά το σκορ. Οι δύο ομάδες στη λήξη της πρώτης περίοδου επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης. Μείνετε μαζί μας μέχρι τότε. Οπ, επιστρέψαμε 16 όλα έπειτα από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Κίνητρο ήταν αυτό για τη δεύτερη περίοδο. Ήταν λίγο περίεργο τώρα από το δεξιά, δεν πειράζει. Δικαιολογημένη αντίδραση. Πρώτη κατοχή είναι για τους Μπάλοκς στην έναρξη της δεύτερης λοιπόν. Στέκει και εκτελεί και είναι έκτοπος. Ξεκίνησε και επανέλθει στο παρκέ. Λογικό αυτό, πάντα θα βρείτε το σούρ, τέλος πάντων. Τάσιος στην επαναφορά για τους Θεσσαλονίκης, δεν είμαστε πολύ καλά απόψη στις 10, όπως μπορείτε να έχετε, μπορεί να έχετε αντιληφθεί. Τάσιος παίρνει το επιθετικό rebound που λιώσει. Με τις άλλες φορές είμαστε σε πολύ καλύτερη σβήρα. Ο Θεσσαλονίκης τώρα θέλει να αποστάρει λάθος. Και ο Μαρίδης νέα προσθήκη για τους Μπάλλοκς, καλό μας ενιαίκη τώρα αφήνει την μπάλα στο καλάθι απέναντι στον Τάσιο, ο οποίος πετάξει ψηλά ο Παπαδάς. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 20-16, ένα μικρό 4-0 σερί βάζει μπροστά τους Μπάλλοκς. Δύο τρίποντα back to back. Κατάφεραν να ρίξουν πρωτίστως και δευτερευόντως να ισοβαρίσουν στην μια πρώτη περίοδο. Τελειώσε. Τελειώσε το screen από τον... Ένα ακόμα. Πάει μέχρι μέσα στα 2 δευτερόλεπτα. Θα επιστρέψει την μπάλα και σφίγμα για φάουλ. Μπάλα, Ριόλου. Ίσως ο deflection συγκρατεί ο προσδέκτης. Ούλιος, για τον Ετάσιο στα 4 δευτερόλεπτα. Εκεί μέσα πετάει την μπάλα σαν προσευχή. Είναι άσχημα σαν μυθικό λιμπάουν. Άλλο το Κεβανίδη. Κάλε πάσα στο Σπυράκι τώρα, όχι στον Τόνονε. Τελικά ήταν και αυτός εκεί πέρα. Τι συγκράτησε και άφησε καλά. 6-0 το σερί στην έναρξη της δεύτερης περίοδου για την μπάλα. Ευχαριστώ. Βάζει διπλή αλλαγή ο Θεσσαλονίκης. Λούκας ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά στο παρκέ έπειτα από την στο πάγκο, στο Τιόγλου για πρώτη φορά που λιώσει. Για τρεις από τη γωνία είναι άστοχο στο Ιδάσολη. Χόρι μπάουν, χόρι μπάουν περνά εκτός. Να δούμε, Λούκας και Τιόγλου περνάνε εντός, Τάσιος και Ριόλου στον πάγκο. Οι ψηλοί μπήκαν, οι ψηλοί μπήκαν. Ψηλοί και δρόντες όσο ψηλοί, όσο και το πίστον. Ήλιος στην επαναφορά, Λούκας. Ήλιος πήρε από τα σειρά, στα οποία εξεκολουθεί να βρίσκεται και να δραστηριοποιείται από εκεί, έχει γυρίσει, έχει αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τι ωραίο. Το Παλόπουλος. Νούμερο 14 στη φανέλα, μέχρι. Μάση μέχρι μέσα, στήριγμα η φάρα από τον ψηλό τον Θεσσαλονίκης. Σε Βανόπουλος έγινε το φάουλ. Κοιτάξει πήρα από την αναφορά. Κιβανίδης. Για τρεις και το δονάς για άσομο, θα με την κόρη πάνω από τον Λιούκα. Ένα ακόμα rebound στην στατιστική του. Ένας πάει μέσα μέσα, έχασε από τον μετά πλήμενο τον Χαλκίδη, συγκρατεί την μπάλα η ομάδα του Μπάλοξ, χωρίς να έχει κάνει φάουλ. Κοιτάξει τώρα, δονάς από τη γωνία.
Τη βάλει είναι σε καλό μας game για 2 το σούτ, το οποίο πάθηκε. Λίγο παθητική φωνή. Συνήθως χρησιμοποιούμε ενεργική για τέτοιους πράγματα. Κοντοράς, ευχαριστή παρ' όλα αυτά. Νομίζουμε μέχρι μέσα τώρα είναι άσχολος και να μην κάνει σπανητικό rebound από τον Πετρεβανίδη. Πειράγκης, είμαστε από τον πάγκο. Κοντοράς. Η γωνία τώρα πάει μέχρι μέσα ο Σπενέλης, πετάει την μπάλα, είναι άστοχος. Στο Παναγόπουλος παίρνει το rebound. Καμιγράς, ούτε τώρα στους σταυρωτές, πέρασαν μέσα από δύο, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, είναι έτσι όπως βρίσκεται η διαφορά, οκ. 24-20. Κοντοράς. Εδώ τώρα παίρνει το screen ο Σπενέλης. Από τη γωνία έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι τέσσερα απέναντι στο Λιούκα. Παίκτη του, καλό μας game τώρα. Ξεκινήσαμε από την εκπορική, πήρε από τη γωνία. Βρισκόταν παίκτη του αρκετά ελεύθερος ο Στρέκης και μέχρι μέσα κάνει βήματα ο Φίλος. Έχουμε το OK για αλλαγές. Και πανίδης θα περάσει στη θέση του. Συγκοντά με το νούμερο 22. Στο 2-3 επιμένουν οι μπάλοξ είναι άσχοτος τώρα όμως και δεν είναι σημαντικό ριβάνο με τον Σεβαλαβούλο. Καμιλάς. Καμιλάς τώρα παίρνει το σκρίν από τον Λιόγκρου, θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Δεν είναι τέλεξη το πιθερό και δικαιώθηκε 24-22. Έκρυξε από το κρυάκι. Καλά κάνει η Βιλετσιφίλη. Κάποιος Λίξον συγκρατεί ο Στυράκης και πάλι. Πάλι από τη γωνία ο Στυράκης που δέδωσε δίνει το σκρίνα Στυράκης αυτόν. Κάποιος τελεί τώρα από τη γωνία, είναι άσκοπος προς τον Μάλλοξ. Καραμιλάς, κάθε το κέντρο, δίπλα και στήριγμα και τέλου. Ο Σεβανόπουλος έκανε μια προσποίηση, παρέμεινε λίγο ελεύθερος, δεν πήρε το σουτ όμως, δίστασε. Δίνει το σκριν και δεν θα διστάσει για 3, ο Πούλιος είναι άτομος, τελειώνει 5, θετικό rebound! Λίγο τώρα. Πάλι Φιτζόλου, Πούλιος. Δίνει το σκριν από τον Σεβανόπουλο, πάει αντίθετα από αυτός, παίγεται ωραία πάση στον Λίγο, ο οποίος με το ανάποδο, λέει, άστε, έπανε την καλάθι! 24 όλα έχουν ρίξει, έχουν μηδενίσει μάλλον την διαφορά στον Λίξ. 24 όλα. Και από το 16, 24-24, ναι, ναι, έχεις πάλι αυτό το παιχνίδι. Για 3, Σπυράκης είναι άσχημος, αλλά με την κόρη πάνω από τον Σεπτόγλου. Σεπτόγλου χαμηλώνει απέναντι στον προσωπικό του δίπολο στο Σπανίδη, ο οποίος μέσα είναι άσχημος, με την κόρη πάνω. Εξιόν. Παραγώς τώρα. Αρκώς φτάχνει μια πάσα, την βρήκε στην γωνία του Χαλκίδης. Ο Πασκιντέιν πάει μέχρι μέσα, αφήνει την βάλα στο καλάθι, είναι άνθρωπος σαν σβρόξει εκτός από τον Σιλβανίδης. Στο 2-3 από την γωνία, άνθρωπος στο Σιλβανίδης, επιθετικό ριμπάντου πάλι. Ο Χαλκίδης, στο 2-3 επιμένει, είναι άνθρωπος, αμυντικό ριμπάντου, σε διόγκο πάλι πριν με τον Πετσεβνόπουλο εν αέρια. Για λίπα σκόρ του Σιλβανίδης στον Σεβγιόγλου. 2 δεν θα το πάρει, είναι ο τρεις ο Πούλιος, έβγαλε μια πάσα στον Πετσεβανόπουλο, ο οποίος έστησε πολύ, δεν πήρε το φάουλ, τελειώνει το σμπρόξ, την μπάλα εκεί που είναι ο Πούλιος με τα χίλια τώρα και η μπάλα συγκροτείται από τους Σαλονίκς. Σαλονόπουλος θέλει να αποστάρει, θα το κάνει, έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του, είναι η ώρα του Πούλιου για να πάρει το σούτ για 3 από την κορυφή και να το βάλει. 24-27 στήριγμα για κόρνα, βασικά για time out πράγματι. Είναι καλές οι Βάλοξ. Στρέφουμε λίγο συντόμως έπειτα από αυτό. Πίζουμε να μείνετε μαζί μας. Ως διαμαγείας με τη δύναμη της τεχνολογίας, ρήμα για κρίμα, έχουμε επιστρέψει στην αναμέτρηση. Πρώτη κατοχή για τις μπάλες, έπειτα από το time out που κάλεσαν οι ίδιοι. Βρίσκονται πίσω με 3 πόντους, οι οποίοι 3 είναι άστοχος. Έχει στο αμυντικό rebound από τον Λιουγκά. Εντάξει, έχει επανέλθει στο παρκέ. Και από τον Θεωράτος. Έχει την τελική αδεία στο Λιουγκά, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Λιουγκάκο. Και κατεβάζει. Εντάξει, έχει περάσει στον Πάγκο, ο γνωστός Χαλκιδής. Στο δόμα στον νούμερο 40. Μια προσπίση του Θεωράτος μέχρι μέσα απέναντι σε δύο παίκτες. Θα πετάξει την μπάλα ενάντια από τον κόρη μπάουντ από τον Λιούκα. Μεγάλη πάσα τώρα.
Καλό πάσιν game και να μιλάω σου για 3-1 Βίστα παπούσια του Λιούκα και του Λιούκα που είναι προηγουμένος, πιο πρόσφατα. Δεν πήγε όμως το καλάθι. Ο Θεωράτος. Ο Θεωράτος πάνε την πάσα την... Έχει στο πόδι του Ετσπάλμου. Τον διώγουμε. Να αποσπάρει τώρα να διπλέξει ο Ρόχης, συγκρατεί την πάσα ο Σιανίδης. Είναι κάτι σαν σκρίνα από τον Παλάκη, δεν το εκμεταλλεύεται, σου για τρίπο ο Θεωράτος με τα μπλο από την γωνία, είναι άστομα στο μετικό rebound. Από τον Τεπεριόγλου. Νομιζάς, φλέξενο από τον Θεωράτο, το ένιωσα στα δάχτυλά μου αυτό το κρακ που ακούστηκε. Την μπάλα κλάπηκε όμως για τον Μπάλοξ, έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα πέραμε στον Σεργιόγλου, είναι άστομα στο Καρακός. Λιούκας, για το κλέψιμο το έκανε τελικά η ομάδα τον Μπάλο, όχι από τον Κορουνά. Πώς θα ξαναπάρει και θα επιστρέψει στον Καρακό και... Πώς θα θέλει άφησε την μπάλα στο καλάθι ο Κορουνάς. Κόλλησε λίγο το μυαλό μας εδώ πέρα στη μετάδοση, αλλά δεν κόλλησε καθόλου η μπάλα στην ταιριά των Μπάλο, γιατί έκαναν τριγωνάκι τον έναν αντίπαλο που ήταν ανάμεσά τους, που ίσως πήρε το μπάλο από τον Καλιόγλου, δεν είναι το καλάθι, τώρα με βγαίνει ισορροπία. Χαότος το παιχνίδι στις τελευταίες φάσεις ομολογουμένος, πετάει την μπάλα, είναι άστοχος, δεν θα πάρει το μυθικό rebound. Θα μυθικό rebound τώρα από τον Λιούκα. Από την γωνία σου πια 3, θα το πάρει και στοχή, θα το μυθάς. Το 6-30, είναι 13, έχει την έξι της δεύτερης περίοδου. Βρίσκεται στην τελική ευθεία του πρώτου μισού. Για 3, θα το πάρει, το πάρει, είναι άστοχος, θα μυθικό rebound του Καριόλου. Στα 17 δευτερόλεπτα, Περιόγλου, φάουλ, μόλις το δεύτερο για τους Βάλο ξένα έχουν οι Σαλονίκς. Έγινε το φάουλ, 92,5, Λούκας. Η γωνία ο Βούλιος για 3, είναι άστοχος, αμυντικό λοιπόν. Δεν υπάρχει πια κάποιο θετικό από τον ίδιο, πήγε να βγάλει μια laser πάσα στο καθαριό μου, δεν ξέρω, αυτό είναι εκεί πέρα ο Παπαδάτος. Είναι και εκεί πέρα μάλλον. Πρώτο σκόρ από τον Μπάλοξ όπως το αναφέραμε. Κοίτα. Όχι, θέλει να αποστάρει για να δούμε. Έχει τρέξει πολύ παίκτη πάνω του όπως και ο καθαριό μου, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ για 2 βολές αυτή τη φορά. Έχει κερδίσει το παράκι. Ίσως και επανέλθει στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου. Στο δεύτερη παρόλα αυτά, 6-3-1. Ανίβης, τώρα σε ρόλο point guard. Να έχουμε συνηθίσει στο δεύτερο παιχνίδι. Να γίνει μέσα τώρα, αφήνει την πάρα στην Αλάντη και είναι εύκολο στα Λαμπάρδος. Ωραία πάσα και επιτυχημένος που στα μέσα, το πιο καράκο. 28-31. Λιούκας. Λιούκας θα παίρνει στον επιστημικό του δίπολο του Σοσιανίδη, εκνεύει ψηλά, είναι συνεπής στα αμυντικά του Βασίγκατα, πάει να του κλέψει την μπάλα, δεν αφήνει τον δίπολο του σε χλωρό, δηλαδή παίρνει το σκέτο του Ζαχαριόγλου, ο Λιούκας θα πετάξει την μπάλα εκεί που είναι ο Τεμιόγλου από την γωνία, τώρα βγαίνει ο Σούτ για 3, θα βάλει ένα ακόμα. Είναι άστοχος όμως, θα βάλει το σκέτο αμυντικό, περίοδου 28-31 στο συν-3 η Σαλονίκη ντέρμπι κορυφής μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Συντάω και από τις δύο ομάδες. Καλό βράδυ. Ναι. Μπαϊ. Κάμε τις δημόσιες σχέσεις μας εδώ πέρα και με αυτό τον τόνο θα κλείσουμε για την δεύτερη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο αμέσως και αυτά με τη δύναμη του μοντάζ για την τρίτη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για την έναρξη της τρίτης περίοδου στην αναμέτρηση με το καλημέρα. Τώρα θέλει να πάει μέχρι μέσα, τα αφήνει την πάρα στο καλάθι ο Γερμανός Θεάστογος όμως. Δεν ξέρω φίλε, κάνουμε ένα intro, όχι πλάκα κάνω. Καλά κάνει και παίρνει με τα μπούνια στην τρίτη περίοδο. Άρα το καλάθι δεν μπήκε. Βγήκε από εκεί τώρα για τους Βάλοξ. Καρακός, καλό passing game, ξαναπήρε από την γωνία αυτή για 3. Έτοχο! Την κορυφή πάρα στο δώσει μια καριέρα, μια. Το Τσόγλου έχει περάσει για πρώτη φορά, κάνει την εμφάνιση στην τρίτη περίοδο. Τσόγλου πήρε από τον Τυραμιδά, συγκρατεί ο Τυραμιδάς. Στη μέσα, σφύριγμα, φάουλ.
Παπαδόπουλος. Παίρνει χέρι στον Κυπαπτόγλου πάλι από τη γωνία. Λιούγκας στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχος, αμυντικό. Δεν υπάρχει rebound, υπάρχει επιθετικό από τον Ξεφανόπουλο, ο οποίος βάζει κορμί του. Έκανε την κίνηση που πέρα που δεν χρειαζόταν. Έκανε την καρχή, τον είχε απομακρύνει επαρκώς για να σκοράρει. Πράγμα το οποίο έκανε. Είναι το 31-33. Δύο φάουλ του Βαλμπέργκ για τους Μπάλοκς. Καράγκος. Για 3-45. Μύρες και τον Βαστόγλου. Άρχισε να πάει πάνω και το πλήρωσε 34-33. Είναι από το με Λιούκα και Βαστόγλου. Για να φαντάσει. Λιούκας τώρα. Στα προτές απέναντι στον Σιφιανίδη. Στον Χαριόγλου συγκρατεί. Βαστόγλου τώρα. Στραφάει από τους Μπάλοκς βίντεο και πολύ καλά κάνει. Στεφανόπουλος είναι το διάστημα. Βάζει πλάτη και πάλι, δεν θα γυρίσει την φορά για να σουτάρει. Το κάνει ο Τσοκούλ, είναι άστοχος σε σχετικό φάουλ έτσι αυτή. Για τρεις φορά λαμβάνοντας με οικονομία μεγάλη πάσα στο έτσι ο Καραγκός. Λιούκας. Ξέρετε πού πάει. Μέχρι μέσα, πάντως ο Λιούκας πάει μέχρι μέσα και δεν είναι πάρα στο καλάτι. 34 λεπτά. Έτσι μάλλον δείξε κάποιος λάθος στην απομείνατες. Δεν το πήρε. Αυτό σίγουρα, όχι. Στην ομάδα του, Κρόνας, χειρίζει το φάουλ από τον Άκη Παπτσόγλου. Πάει μέχρι μέσα από τη γωνία, ζήτησε και πήρε και θα πάρει και το τρίποντο σε μέση άτομο στο μετρικό ριμπάνω από τον Λιούκα. Λιούκας γύρισε ωραία από το κέντρο, πάει μέχρι μέσα, ωραία πάση στον Ξανόπουλο, πήρε άστοχος. Αντιμετρικό ριμπάνω από τον Μονιόγουνα, φαίνεται σε δύο παίκτες και αυτός αστοχή με έργο, να μην δικό τώρα rebound. Με το λεγάκα με το τεχνερκόμενο και αυτό θέλει να τρέξει στο τελείδης. Πέταξε την μπάλα πάσα ήταν αυτό. Κράτησε ο Κοδωνάς, να δείχνει τον αυτό του παίκτη. Πριν μια προσκύση ο Κεραμιδάς μέχρι μέσα αφήνει την πάρα στο καλάθι. Λιούκας κάτω από τον Καριόγλου, παίρνει το επιθετικό rebound και βρίζει το καλάθι. Άστοχος, ξανά επιθετικό rebound και της μπρόξει. Περισσότερο από ό,τι έπρεπε τώρα τον επιθετικό του αντίπαλο. Και τον αποκοχωδάτος και έχει κρεθεί με το σχετικό φάουλ τώρα. Το δύο φορές λέξει τώρα όλα μου. Παίζει με την πλάτη, δεν έχει σοβαρά, χαιρόμαστε γι' αυτό. Κοντονάς. Γύρισε τώρα στις 3, πήρε τον Βουλίνι, είναι άνθρωπος, ειδικό rebound. Αν τον κοντονά. Είναι 45 μήνες, είναι άνθρωπος, θα ξεχνώ, δεν θέλει τον rebound. Το προτές τώρα, το μέσο κέντρο για να μιλάς. Μέχρι τον κοντονά, δηλαδή στα 16 δευτερόλεπτα. Και όλοι θέλουν να πως το Άρη θα γυρίσει, είναι άστοχος όμως αμυντικό rebound από τον Κίδη. Επομένως ο Ρόλου Πόσταρε. Θέλουμε το Λιούκα. Αντζίδης. Αντζίδης στον Κυπαπτσόγλου μέχρι μέσα, ωραία πάσα στην κρατή. Το πάει για το ανάποδο, λέει αυτή πήγε να βάλει κοντά. Δεν πήγε όμως. Κεραμιδάς, στο 4-35 παραμένει, 2-3, πραγματικά φάουλ. Για 3, Κεραμιδάς, καλό φαίνεται, καλό πάλι και τι καλό ήτανε. Ψυχρός εκτελεστής, λέει κάποιος από την εξέδρα. Όλα σχέση, άπα πάω. Συνδέλει. Όλα καλά λοιπόν. Κεραμιδάς, στο 2-3, άστοχος δεν μπορεί να απαντήσει. Λιούκας παίρνει το rebound, ωραία, τρίπλα πίσω από την πλάτη. Πέφτει για τον Βόλα. Θα βάλει πλάτη τώρα σε αυτό. Προσπαθώντας να πάει προς τα μέσα, σφύριγμα για φάουλ. Ετοιμάζεται την τρία αλλαγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί για τους μπάλους. Κυράκης και Κοδωνάς περνάνε εντός. Για Χαρκίδης στον πάγκο. Παλάκης και Χαρκίδης. Και να μην πέσουν. Λιούκας, ο Βαστόγλου τώρα ο Ράμπης είναι μέσα στη ρακέτα, θέλει να αποστάρει αυτόν. Όχι τελικά ο Γιόγλου. Μέσα ωραία πάσα, στέκεται καλό πάσα game.
Γίνεται καλό μας γίνεται για 3 άτομα στον Λούκα Σίτσι, φάνηκε 3 βολές, δεν πήρε να βάλω τον Παπασόγλου, ο οποίος πήρε μέσα στην ρακέτα, την προχώρησε μπάλα. Προχωρεί την μπάλα για την μπάλα, με ταχύτητα και αφήνει την μπάλα και καλά την μπάλα με κορέα από τον Κολονάο Σιχανίδης. 36-38. Είμαστε στα μισά της τρίτης περίοδου πια. Λούκας. Στο προσθέσεις παίρνει το σύνδεο τον Τριόγλου, θα πεταχτεί προς τα πάνω, έχει κερδίσει το φάουλ από τον Βαφλωράτο. Σταυρωτές, παίρνει και το screen, θα εκτελέσει από αυτό που δεν ξέρει το είναι άνθρωπος του κριτικό ρημάδου του Θεμανόπουλος στο βίντεο του Μίκη Τόμπι, χωρίς φάουλ από τον Ερευνητικό Δίπολο, φέτος να διαφωνεί, κρατούν την μπάρα κατευθεί. Είναι για τους Σταλοδίκους πάλι, ήταν πολλά χέρια που πέρασε. Λούκας, θα έχει την πονία, θα πάει και να μην δώσει μια ρηξοκίνδυνη πάσα, έκανε μια προσποίηση, πίστε λίγο προς τα μέσα. Σταυρωτές, θα χρειάζουν το screen ψηλά στο φάουλ τώρα. Ο οποίος δεν συμφωνεί. Κάνει και δίνουν τα συγχαρητήρια από την εξέδρα. Στο Θεσσαλονίκη. Στεφανόπουλος σε μια ακόμα επαναφορά. Στεφανόπουλος σε μια επαναφορά. 11 δευτερόλεπτα. Κορτόγλου συγκρατεί. Λούκας. Ο Ιόγλου τον μοραίδει κατά τα στιγμή. Τελεί είναι άνθρωπος και αμυγάζει εκθετικό ριμπάμπ. Ο Θεμανόπουλος θα γυρίσει και είναι έστωπος τελικά πέρα της κοκκινοτήπολης του Καρακό. Πειράχει διορθώνουμε. Στο σκριν ψηλά ο Θανάσης Καράκος τώρα θα δώσει την μπάλα στη 45 μήνες. Στην 3 είναι άνθρωπος. Θανάσης. Λούκας. Λούκας έχει γυρίσει, πήγε από το κλέψιμο και να αφήσει την μπάρα του καλάθι. Να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. 38-40. Κορτόγλου. Μιώσει και από τον Μεξεπανόπουλο. Συγκρατεί την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων. Ο Λούκας θέλει να βάλει την άδεια στο Σοφιανίδη. Θέλει να ψάχνει μια φάση στις φάσεις. Την ψάχνει και πάλι την βρήκε στην γωνία για να μοιάσει για να πει. Την βρήκε την φάουλ. Περνάνε στον πάγκο. Ήρθε ο Στεργιόγλου στις θέσεις τους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
πάλι ξαναπήρε, κάνει μια προσπίση. Ο Χαριόλου ξαναζητάει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα. Ο Μπούλιος Νιμέντες απέναντι σε πολύ κόσμο θα σμπρώξει την μπάλα τελικά στο Σεργιόγλου. Τώρα πήγε και σε άλλα χέρια πολλά, σου διατρίσσε από πολύ μακριά. Λιούδος είναι άσχος μπέρμπολ. Η προσπίση είναι στα ίδια αυτών. Και εμπολί στο Κιαδίκος. 40-42. Ράκος. Ο Πασιγκίνη τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος παράξης, θα πάρει το σούτ από τον Ρογκρό να πήρε την μπάλα. Θα περάσει εκτός και είναι για Θεσσαλονίκη. Φιλιός. Τελή είναι άστοχος ψηλά, το αμυντικό rebound από τον Ψιχνίδη. Της πέρασε ένα από δύο. Είναι το κέντρο. Θα είναι να μπαίνει σε άλλους δύο. Ράκος. Να πήρε και ξαναδίωσε τον Ψιχνίδη. Θα πήρε στην άστοχο στο Κοτονάς. Θα πήρε στον Ψιχνίδη. Πούλιος. Σε 17 δευτερόλεπτα παίρνει το screen. Περιόγλου. Υποθέτει τον Βλάκη, θα μου γελά από τον δεύτερο Πούλιος. Μόνο μέχρι μέσα έχει βρεθεί ελεύθερος, έψαξε μια πάσα μέχρι μέσα. Μέσα στη Ρεγιόντα Λαζαχαριόγλου είχε ανέβει για να δώσει το screen, οπότε δεν μπορείτε να είστε δίπλα. Και τώρα πρέπει το μακρινό δίπλα και αυτό έχει στο Πούλιος. 40-42 λοιπόν, και τέρμπι καλά κρατή στο πιστό της 10, ωραίο voice crack. Το Θεανίδης, στο διαστρή στο βάζει. 43-42 δεν το είχε από την προηγουμένως νικητή που δέχτηκε. Πούλιος. Θα δώσετε ο Λουκάς. Πούλιος. Έχει τον Λιούκα, Ρεόλου τώρα θέλει να αποστάρει. Λιούκα σου 3, άστοχος αμυντικό. Έχει τον Ρεόλου, δεν ήταν η προσπάθειά του για να πάρει τα αμυντικό rebound. Τόσιος, μέχρι μέσα τώρα ο Πούλιος διάσκος, πάλι ούτε τώρα. Συγκεκριμένο ομαδικά και έχει γίνει ένα ακόμα φάουλ. Θα είναι τις συμβολές. Ακόμα και μία ακόμα. Στην δεύτερη αμυντικό rebound, δεν υπάρχει πανίδι στο τόπο σπυράκι. Στην ξαναφύρα από την γωνία σου για 3, σε φέρνει σε ψηφιστικό αντίπαλο, γνωμάσαι στην πάσα. Πήρε το rebound, αλλά πέρασε εκτός του Χαριόγλου. Το μόγελο από τον ίδιο. Ξενέρος, λίγο είναι λογικό. Στην παραφορά σου Χανίδης, επιμένει στον τρίποντο από την γωνία και πάλι σου για 3, άστοχο σε αμυντικό rebound. Χωρίς να έχει ανανοηθεί χρόνος από τον Παλάκη, ο οποίος έχει κρυφθεί από 3-4 στέγες συνολικά. Συγκρατεί την πάρα τελικά ο Γιώργος και κοβεί το φάουλ. Διαφημιστικό ή κανονικό. Συγκρατικό ή κανονικό. Έχεις όμως τη ξέδρα. Φλόα τελικά αυτό που έκανε μας. Δύο βολές, αλλά όχι στην κατοχή για τους Σαλονίκης. Είναι άνθρωπος πρώτη πολύ, έχει δικαίωμα για ακόμα. Έτσι όμως τέτοιρη. 43 όλα, 3,5 παλία, έπειτα από το 16 όλα, 24 όλα. Και το 0 όλο προφανώς. Δεν μας πλήρωσε καμία ομάδα παραπάνω για να ξεκινήσει με σύν 15 πόντους. Να κακάνε εννοείται. Στα 12 δευτερόλεπτα πάρει και το σούτ, είναι άστοχος όμως ο αμυντικό rebound και τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Πούλιος ξανέδωσε την μπάλα, ξαναπήρε σε πια 3 Λιούκας, θα το πάρει τον ελεύθερο στο Κρεούλ, θέλει να αποστάρει τον Νικολάκη και ενδιαφέρον ματσάμι και πάει και δεύτερος παίκτης πάνω του για βοήθεια. Και τέταρτος φάουλ. Μην γερονιθήσει τον πάγο τον Μπάλοξ, δεν θα περάσει εκτός. Όχι ο πάγκος, ο παίκτης. Θα περάσει εκτός ο πάγκος. Γεια σας.
Μην άκουσα την πρώτη, 43 όλα παραμένει. Έχουμε στη δεύτερη, 43 όλα δεν παραμένει, αλλάζει. 43-44. Μ' αρέσει πολύ να ακούω τη φωνή μου. Φαίνεται, 50 δευτερόλεπτα ακόμα έχει λήξει. Δεν ψηλά τον Τάζ για να δώσει το screen του γιατί το γύρισε στον αριστερό και το χειριστή. Άμυνα! Και τρεις από τη γωνία αυτό το φάρι είναι άστοχος όμως. Ο κόρη πάνω σε Διόγλου. Διόγλου, πού ήταν τώρα. Ίσως τελευταία τρεις από τους αναλύτες τρίτη περίοδο. Θέλει να αποστάρει, κάνει ωραία πάση του Διόγλου, υπέροχη συνεργασία μεταξύ των 2-46. Εντάξει την επαναφορά. Δεν ανεβαίνει ψηλά όπως και ο Τάσης να πιέζεται. Βλάκης, από τη γωνία σου για τρεις άστοχο τώρα που θα πρέπει όλοι πάνε το Λιούκα και φάουλ. Είχε δίκη Μαλάκη, το 1,4. Μπορεί να βγουν στην τέταρτη περίοδο με φορά. Είναι 5 πόντους στους Σαλονίκς, γιατί για τα δεδομένα του παιχνιδιού είναι αρκετά μεγάλη. Αν λάβει κανείς υπόψη, ανοιχτή υπόψη το γεγονός ότι δεν έχουν δει πολύ πόντι. Δεν έρωθεν. Λίγο στις βολές. Αυτό στην πρώτη. Δώσε τη μαγική άβρα για να κλείσει στη δεύτερη, για να δούμε το μαγικό touch. Οπ, μάχος ο Τάσης λοιπόν κυρία και κύριοι, κάτι μάθαμε απόψε, 43-47. Ένα τρόλεπτο θα πετάξει, όπα, κύκλισα για λίγο. Θα μπει το σύγχρονο, το οποίο δεν μπήκε, 43-47 το σκορ με το οποίο όπως ερωτούμε την τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης. Βρίσκονται μπροστά οι Σαλονίκες, έχουν ένα μικρό momentum το οποίο μπορεί να μεγαλώσει ή να πέσει κατακόρυφα στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Όλα μπορούν να συμβούν, μπάσκετ είναι αυτό και ποιος που είναι ένα μπασκετάκι της Σαλονίκα. Είναι αυτό, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, επιβλητική επιστροφή για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Πρώτη επιστροφή είναι για την μπάλα της Γιαννίδης. Αν πάσα στην γωνία στον αθλητή, η οποία έχει περάσει μετά από αρκετή ώρα για αυτό εντός. Για 3-45 μοίρες λέει η ρακέτα είναι άστοχος, η μπάλα όπα παραλίγο να περάσει εκτός από τον Λιούκα που για να κάνει ένα δωράκι στους μπάλλοξ, συγκράτησε τελικά. Δεν μιλάς εκτός μετά από κάποια ώρα εντός. Τερεούλου παραμένει εντός. Τερεούλου και Λιούκας παίζουν μαζί, ο ένας έντος στον άλλον, ο άλλος παίρνει το σούπια. 43-50. Συν 7 λοιπόν ο Σαλονίκς. Ξανάρρωσα από 2. Ψάχνει την πάσα, Πούλιος έδινε την πάρα, δεν έγινε ούτε φάουλ ούτε βήματα. Ραμιζάς πάει μέχρι μέσα του γύρω στεπ, ωραία πάσα, δεν συγκρατεί όμως ο... Δεν βάζει την έδειξη για τους... Μπάλοξ. Άραξε με την γωνία με τον Καράκο. Άραξε με την γωνία τώρα που είναι ο Παπαθωράτος. Ο Κίδης παίζει μαζί. Δύο ωραίο passing game, είναι εύστοχος. Γιαννίδης, πολύ ωραία συνεργασία. Μέσα στις 4 βολές για Μπάλοξ. 7 στις 14 για Θεσσαλονίκη. 13-31, τίποτα 11-36. 30, 7 στις 21. Τίποτα η στοχεία από τη γραμμή των 6-75 δεν είναι. Με το μέρος των δύο ομάδων, Λούκας κάνει τα δικά του στο κίνητο σοου. 15-15 θετικά rebound ίσως. 8-12 λάθη για μπάλο που πήγε σαν να μην λίγα φυσικά. Και μέσα έβαλε ωραία πάσα ο Σμενέγης, είναι η χρυστή ασφυκτικά από τον Λουράτος. Τώρα πρέπει να εκτός και είναι για... Στο μπάλο που παραμένει. Επίσης έχουν πίσω μετά. Σμενέγης και παραφορά. Σμενέγης πήρε σούτ για 3, είναι άστοχος. Πούλιος παίρνει από τον Σόρι Πάουλ. Καράκος ήταν προηγουμένως που επαναφορά. Το Διόγλου στις για 3 από την κορυφή, είναι άστοχος στην τεραμιλά στη γεωγή που θέτει κόρη μπάουντ. Ο Ήλιος δεν κατάφερε. Ενίδης. Ενίδης ζήτησε το κύριο Παπαθωράτος, στις για 3 είναι έστοχος. Πολύ περίεργος, αν δεν ξέρω πώς θα αποσπάσει το βίντεο του Μπέτερ Βιπί. Όχι, ομάδα θα έχει γυρίσει.
48-52 ρίχνουν τη διαφορά οι Μπάλοξ. Καμιά, πολύ κόσμο μέχρι στη Ραγέντα. Ένα από αυτού είναι και ο Λιούκα, ο οποίο έκανε να κάνει την παλιά με ένα αεροπλανικό τρόπο. Άρχισε το αμυντικό rebound και τώρα θέλει να τρέξει η Μπάλοξ. Μέσα πετάει την μπάλα, είναι άστοχο ο κομμάτι. Αμυντικό rebound από τον Κεραμίδα. Πετά το κέντρο. Μεγάλη πάσα στην κρατή ο Λιούκα. Αφήνει στο καλάθι την έφυγο. Είναι προσπίσεις για 3-45 φορές, είναι άσπαθο, επειδή χωρί μπάλα την Γαλάτη. Είναι το 54. Είναι στιγμή τελή, είναι άσπαθος. Άρα περνάει εκτός. Λουκάς δεύτερο τελείο. Λαβάτος τώρα στα 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ιδία 3. Χαλκίδης είναι άστοχος, θα πάρει το αμυντικό rebound ο Λιούκας. Λιούκας μεγάλη πάση στο γυροστό στον Πούλιο πίσω. Φύγει στο καλάθι. Άμεση σύνδεση, άμεση και επίθεση. Άμεση άμυνα σύνδεση, ωραίος. Φύγει να σπιτήσει. 50-56, 6 λεπτά ακόμα για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Συγκρατεί και βγάζει και μια ωραία πάσα. Κόπηκε! Στο δονάς από τον Λιούκα. Πάσα στο Φιονίδης για 3-45 μοίρες στο φίλο του Βεβάρη που δεν ξέρετε έτσι. Μεφτάζει. Συνόρφα έχει στη μέσα, βάτα στον Ταλσκέλιο στα 13 δευτερόλεπτα. Είναι στο φίλο από τον Σιτόγλου για 3, στάσο από το Σέρμπολ, θα έχει δευτερόλεπτα. Τέρα φάνηκε στην τέταρτη περίοδο η οποία ρέει σαν γάργαρο νερό μέχρι στιγμή. Χωρίς πολλές διακοπές, εδώ να σου. Αλλά στην Τζέι, να πήρα τον Θεωράτο σου για τρεις αρχίδες. Είναι έτσι όμως τώρα και πάλι, back to back, μπάλος και πάλι από την άλλη 6.75. Λούκας. Τον Τεραμιζά, Λούκας πετάει το scoreboard. Στον χρόνο, 5 λεπτά ακόμα για την τέταρτη περίοδο. Είναι λίγο στην κορυφή, σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελευταία ευθεία. Τελική ευθεία. Μέσα από την κορυφή και πάλι πέρα από τον Γαριόγλου. Σουτ για 3. Όχι αυτό! Απέναντι στο Σοφιανίδη. 36-39, τι χορός τριπώντων πάει να στη δεις. Με το τέλος της τέταρτης περίοδου. Θέλω να σου. Στα πρωτές ωραίες, πολύ χαμηλά. Οι τρίτες τέχνουν την Κεραμιδά, ποιος τώρα είχε μέσα αφήνει την πάρα στο καλάθι για το 0-5 το Σαλονίκ, ίσως να είναι καλή στιγμή για να πάρουν time out την μπάλα τους, το οποίο δεν το κάνουν, ε. Ο Νάσο. Ο Νέλης Νόλυτα πέρασε, πλέξιον συγκρατή, ο Θορόντος, από την γωνία τώρα στο 3, είναι άστοχο, δεν μπορείς να πατήσεις τον Νέλης, υπάρχει θετικό ρεμόν, ξεσυγλίσεις, το φάρο μου το βράζει, δεν πάρει μέσα, την μέσα. Την πάρα στο καλάθι. Τώρα θα δείτε το time out από τους Μπάλοξ με 3.54 και 5.6. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν 56-63. Έχουν ένα ξέσπασμα στο τελευταίο τελευταία λεπτά. Τέταρτη περίοδο η Θεσσαλονίκη θέλει να βάλει ένα μερικό τέλος σε αυτό και το κάνει. Στο δάσκα από το time out. Του κάλεσαν οι Μπάλοξ. Ελλάδα, ίσως συμβεί, θα δω πονάει. Έτσι το φάουλο που τον Λουνά, μόλις το πρώτο για την περίοδο 3 και για 32 πριν τη λήξη. Δεν
βγάζει την επαναφορά. Λιούκας. Στο 17 δευτερόλεπτα στο συν 4 σου για 3 θέλει να το κάνει συν 7. Δεν τα καταφέρει, είναι άνθρωπος αμυντικό rebound. Από τον Χακίδη. Κάνουμε τι μας είναι αυτό που σταματάει, τρίπλα ο Καρακός. Έχει μέσα από τη γωνία ο Φιανίδης. Καρακός, για 3 θέλει να πάρει την επίθεση πάνω του, το κάνει, αλλά είναι άνθρωπος ο Παναθηναϊκός, επιθετικό rebound από τον Χακίδη. Στο είναι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, την εκτοπόση του 63. Πολύ κοντά στην crunch time, δείτε και το 4 για τη λήξη. Μόλις με 2 πόντους μπροστά βρίσκονται για 46, έχουν και δικά του Κιλιούκας. Αν πάσα συγκρατεί ο Ζαχαριού με την από 2 και 2 στο φάουλ από τον Χαλκίδη. Ναι, πραγματι. Ή βήματα. Όχι, φάουλ από τον Χαλκίδη. Δεν πάθουμε δύναμα. Και επαναφορά ο Κεραμιτάς. Από τη γωνία ο τον ζήτησε, δεν θα πάρει όμως και τώρα ο Πουλιός. Έρμος στην προσπάθεια για να μην μπορεί να περάσει μπροστά πόδι από τον Ζωγιόγλου. Θα μπορούσε να περάσει μπροστά τι λέγαμε. Ναι, στην κατοχή, στην αναφορά 18 δευτερόλεπτα. Πολύ ελεύθερος για να μην το πάρει από τον Φλωράτο, θα το πάρει. Δεν μιλάει την κρίσιμη ώρα για τους μπάλους, δεν τους στέλνει μπροστά. Λιούκας. Έχει χέρι με χέρι με τον Ζαχαριόγλου στα 14 δευτερόλεπτα για την έκρηξη τώρα. Ζαχαριόγλου πήγε για το κλέψιμο παραλίγο με τον Ζαχαριόγλου. Το σκρίνε μεγάλη πάσα. Λιούκας. Το Ζαχαριόγλου στέκει την εκτελή, είναι άστοχος στο αμυντικό. Τελικά rebound και foul. Από τον Λιούκα, από τον Πούλιο, διότι αυτό. Σε την πάση στον κοινωνά τώρα. 40 δευτερόλεπτα ακόμα, βρίσκονται πίσω με 2 πόντους οι μπάλοξ. Όπως γίνει τώρα ο Χαλκίδης. Απέναντι στον Πούλιο, στο 3 θέλει να γίνει ήρωσος ο Χαλκίδης. 65! Προσπάει πάνω στο πιο κρίσιμο μέχρι τη στιγμή του time out που θα καλέσει η Θεσσαλονίκη. Τώρα δικαιολογημένα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουν προσιάρωμα για τους και τα foul που έχουν δώσει δύο ομάδες. Δύο από τη μία, ένα από την άλλη και 31,2 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Το τέλος προμηνύεται άκρως απολαυστικό και κανοντίως παρακτικό. Υπάρχει και λέξη. Τι είναι έτσι μόλις τώρα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στην καρδιός παρακτική, όπως το είπα προηγουμένως, να μην έρθει κάπως έτσι. Νομίζω αυτό είναι. Ήλιο στην επαναφορά για να δούμε το time out της Θεσσαλονίκης, τι έχουν σχεδιάσει και τι θα καταφέρουν να βρουν απέναντι στην άμυνα των Μπάλοξ, η οποία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, προσεκτικά στημένη. Έχουν μεταξύ άλλων να δώσουν και 3 φάουλ γιατί πάλι είναι χαμηλά. Ήλιο. Ρεόλου δεν θα ζητάει, δεν θα πάρει Λιούκα. Το επόμενο τη παράταση είναι εκτό για 3. Όχι, δεν θα κερδίσει το μόνο τον
Λούκας και δεν κάνει το φάουλ τώρα ο Καλλιόγλου στον Άρκο. 2-2 ατοματικά. Αυτός έχει μια τεράστια ευκαιρία στα ατομάτια του τους δύο πόντους στην επαναφορά. Κερδίζει ο Γιονίδης. Ο Μούλης δεν έχει πάλι. Και όπα, φάουλ και... Πώς ζητάει ο παίκτης. Μπορεί να αλλάξει το ρου της αναμέτρησης. Δύο βολές για τον Ράγκο στην κατοχή για τον Μάλλον. Για να στοχίζει και στις δύο, ξάσουν ακόμα και την κατοχή. Μετά η Μπάλλο είχαν εκβάλει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, έχασε την πρώτη και μόνο μια ακόμα δεν παίρνει τον χρόνο που μπορούσε να πάρει άσχημα και στη δεύτερη. Τι συμβαίνει στην αναμέτρηση στην 10 από αυτές. Επαναφορά, 19,7 δευτερόλεπτα. Δεν ήξε το φάλτο το χρειόντου τώρα ο... Τώρα να σε έχουμε μπει σε αυτή τη ρουλέτα, χωρίς να υπάρχουν βολές. Τέταρτο φάουλ, προσωπικό. Τι σημασία έχει εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα. Τέταρτο φάουλ και για τους Θεσσαλονίκη συνολικά. 18,6, μόλις 10 τα περνάνε από κάποιους φάουλς. Για να δούμε, Αρχίδη. Ένα ακόμα φάουλ του Χαριόγλου και... Στον τοίχο η Σαλονίκ, το οποίο ξεκίνησε καλαρά, ήταν ντέρμπι και είναι ντέρμπι μέχρι το τέλος. Λιούκας πήρε την παραφορά, πάει μόνο στο παιχνίδι μέσα. Δεν υπάρχει φάουλ! Δεν υπάρχει φάουλ! 2 δευτερόλεπτα, το παιχνίδι θα τελειώσει! 66 και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ματσόγλου στην pre-game συνέντευξη είχαν βρει ρυθμό, κάνουν το παιχνίδι μέσα από τα χέρια τους, είχαν το προβάδισμα και το momentum, ισχνό μεν και το προβάδισμα και το momentum καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά υπήρχε 66-65, μάλλον κάνουν μια απίστευτη ανατροπή κερδίζοντας τις λεπτομέρειες, βάζοντας τα χρήσιμα σουτ από τη γραμμή των 65 στο τέλος, κάνοντας πάρα πολύ πολύτιμες βολές στο τέλος, αλλά αυτό δεν είναι γυραίο. Κάπου εδώ πέρα οι παίκτες έχουν πει όλα στο παρκέ. Εμείς θα κλείσουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για μία ακόμα απίστευτα συγκλονιστική μετάδοση όπως αποδείχθηκε. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι και όλες καλά.